Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι για μας πάρα πολύ μεγάλη τιμή μετά από 17 χρόνια να παρουσιάσουμε ξανά τη δουλειά αυτού του σπουδαίου γλύτου του Γιώργου Γεωργιάδη. Αυτή τη φορά έχει επιλέξει ένα διαφορετικό θέμα. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Λίγο ησυχία, αν θέλετε. Έλεγα αυτή τη φορά έχει επιλέξει ένα διαφορετικό θέμα. Θέλει να δείξει τη μυθολογία όπως ονομάζει ανάποδα. Θέλει λοιπόν να την ερμηνεύσει με ένα δικό του τρόπο, με ένα χιούμορ διαφορετικό. Είναι εδώ κύριος Μάνος Στεφανίδης, επιμελητής της έκθεσης, και έχουμε τη χαρά να μας πει δύο λόγια για αυτή τη δουλειά, λοιπόν. Καθόλου επιμελητής έκθεσης, τάστησε όλα μόνος του, έφτιαξε τις βάσεις που τις βρίσκω εξαιρετικές. Όταν ήρθα να κάνω ένα-δύο μετακινήσεις, μου απαγορεύτηκε, οπότε πείθομαι και υπακούω στο δάσκαλο, πολύ καλά μου έκανε. Νομίζω ότι είναι, συμφωνώ με την κυρία Σιαντή, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία έκθεση. Και μάλιστα έρχεται αμέσως μετά επίσης από μια πολύ σπουδαία έκθεση του Θόδωρου Παπαγιάννη. Γλυπτικοί δεν κάνουν εύκολα οι γκαλερί. Για το κόστος και γιατί ακριβώς και το κοινό δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά τα έργα που βλέπετε είναι φτιαγμένα μέσα σε 10 χρόνια. Και έχουν μια τόση δουλειά. Έχουν ξεκινήσει από μικρές μακέτες πύλινες. Έχουν μεγαλώσει, έχουν χαλκοχυτευθεί με εξαιρετική επιμέλεια. Είναι ότι δουλεύονται σε 4 υλικά. Δουλεύοντας... Αυτή τη δουλειά πρέπει να δουλέψει στο πυλό, στο γύψο, στο κερί και στο μέταλλο. Τα είπαμε, σε 4 διαφορετικά υλικά, τα οποία έχουν τις ιδιοτροπίες τους στο καθένα. Και κάνεις σε καθένα πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις στο προηγούμενο υλικό. Είναι δύσκολη τεχνική, χρονοβόρα τεχνική. Βλέπετε ότι έχουν χρώμα. Ότι ενώ έχουμε να κάνουμε με τον ορίχαλκο, έχουν αποχρώσεις. Που σημαίνει ότι και ο γλύπτης παρεμβαίνει στο τέλος και δημιουργεί αυτό το σύνολο. Τώρα, είναι χιουμοριστικές προσεγγίσεις της μυθολογίας. Όσοι έχετε διαβάσει την μυθολογία του Τσιφόρου, είναι ένα τέτοιο πράγμα, αλλά και δεν είναι. Θέλω να πω ότι τα έργα αυτά σε πρώτη ανάγνωση έχουν αυτήν την φεδρή διάθεση. Σε δεύτερη όμως ανάγνωση, μου αρέσει πολύ ο τίτλος που έδωσε, ούτε τον τίτλο μου δεν δέχτηκε. Εγώ είπα αντιμύθος, ο Γιώργος είπε η μυθολογία ανάποδα και το βρίσκω πολύ επιτυχημένο. Λοιπόν, άλλη γωνία, από άλλη οπτική γωνία. Το λες πολύ ωραία. Με κατήργησε εντελώς, να είναι καλά. Αστεύομαι. Λοιπόν, είναι παιδιά αυτό που μας συμβαίνει, ότι έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ότι ο κόσμος μας, ο κόσμος που ζούμε, είναι ανάποδα. Και αυτό συμβαίνει εδώ. Τώρα, αν κάτσουμε στο κάθε γλυπτό, ας πούμε αυτό εδώ, θα το δείτε και στην οριστική του μορφή, είναι η νεαρή Ευρώπη η οποία οργιάζει πάνω στον Ταύρο. Είναι αυτή που βιάζει τον Ταύρο. Ο μύθος ο αρχαίος, ο Δίας που γίνεται Ταύρος, είναι ο πρωταρχικός, ας πούμε, πατριαρχικός μύθος, έτσι. Ο άντρας που είναι Ταύρος και η γυναίκα η οποία υποτάσσεται, είναι το θύλι το οποίο υπομένει τα πάντα. Εδώ έχουμε την αναστροφή. Είναι η γυναίκα που τιμωρεί και εκδικείται. Αυτό είναι καταπληκτικό έργο. Και κοιτάξτε το χιούμορ, έτσι, βατραχοπέδιλα κτλ. Είναι ο περίφημος Αρίων ο Κιθαροδός. Λοιπόν, ο Αρίων ο Κιθαροδός, ο οποίος σύμφωνα με το μύθο σώζεται από ένα δελφίνι. Σε άλλη παραλλαγή του μύθου, για να επιβιώσει ο Αριώνας, τρώει το δελφίνι. Και είναι αυτή εδώ η φοβερή εκδοχή, πολύ έτσι δυναμική, η οποία δεν είναι μονάχα ούτε ο μύθος, ούτε ο Αρίωνας, ούτε το δελφίνι. Τι είναι? Είναι ο καλλιτέχνης και ο ναρκισισμός του, η αλαζονία του. Ο καλλιτέχνης για να επιβιώσει, ας πούμε, και για να έτσι προβάλλει το ίγκο του, θα φάει ακόμα και αυτόν που τον έχει βοηθήσει. Δηλαδή, σε όλα τα έργα, αυτό εδώ είναι Ηρακλής και Ομφάλη, πάλι η αναστροφή του μύθου. Και κοιτάξτε, Γιώργο, πες μου σε παρακαλώ πολύ να το ακούσουν οι φίλοι μας, τα μάτια του Ηρακλή, από τι υλικό είναι? Ορίχαλκος. Είναι ειδικό. Τα μάτια είναι σε κεραμικό. Κεραμικό. Είναι κεραμικό ψημένο. Τα χρώματα κεραμικά. Αλλά το κυριότερο, μάνα μου, είναι ότι ο μύθος και η αφήγηση είναι ένας ερεθισμός για να ξεκινήσει να κάνει κανείς κάτι μέσα στον χώρο.
να συνθέσει σχήματα, όγκους, φώτα, σκιές, χρώματα ίσως ακόμα, έτσι που να δημιουργήσει. Τη λέξη δημιουργία μου την είχε απαγορεύσει ο δασκαλός μου ο παπάς, γιατί μου λέγε δημιουργός είναι μόνο ένας. Να φιλοτεχνήσεις, θα μου λέγε. Να φιλοτεχνήσεις, όχι να δημιουργήσεις. Τον εαυτό του εννοώ. Λοιπόν, να μπορέσεις να οργανώσεις μέσα στον χώρο ένα περίοπτο. Έργο. Μια περίοπτη σύνθεση, έτσι που να έχει μια αρμονία γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Δηλαδή το βλέπει κανείς γύρω-γύρω και να έχει μια αρμονία και να έχει και άλλες προεκτάσεις κάθε φορά που το βλέπεις. Αυτό είναι το σπουδαιότερο στη γλυπτική. Το ξέρεις και το καταλαβαίνεις. Η αφήγηση και το θέμα είναι ο πρώτος ερεθισμός. Ξεκινάς από εκεί, αλλά το εκμεταλλεύεσαι αυτό για να δημιουργήσεις αυτούς τους... Θα μην λέω δημιουργήσεις. Θα φιλοτεχνήσεις αυτούς τους όγκους μέσα στον χώρο. Ψυχία, ευχαριστώ. Να μπορέσω να το κρατήσω στα όρια εκεί που αρχίζει να γίνεται γελιογραφία. Γιατί κάποιο σημείο και μετά γίνεται η γελιογραφία. Αυτό συμβαίνει στην τέχνη γενικά. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Αν άκουγες την Παξινού, ας πούμε. Αν άκουγες που έκανε τραγωδία και φώναζε «Οι με!» Λοιπόν, κραντιότανε στην τραγωδία. Στο μέτρο. Γιατί αμέσως μετά είναι κωμωδία. Και λες «Αχ, λίγο να ξεφύγει, θα αρχίσω να γελάω». Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Να μπορεί να το κρατήσει. Συμφωνώ. Σε αυτό το σημείο, κατάλαβε. Μια κουβέντα ακόμα, παρακαλώ. Μια κουβέντα ακόμα. Θα κάνουμε αναλυτικές ξαναγήσεις. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά επειδή μιλάμε για αυτό το έργο, που είναι ο μύθος της Ομφάλης, η οποία δίνει τον Ηρακλή γυναίκα, ας πούμε, και βλέπετε ότι τον υπέβει και αυτός ο παντοδύναμος γίνεται ένα όργανό της, ένα μπαίγνιο. Εδώ βλέπουμε λύσεις πλαστικές, για να μιλήσω με τη γλώσσα του Γιώργου, οι οποίες πάνε πάρα πολύ πίσω στο 19ο αιώνα, ας πούμε, στο Ριντ. Έχουμε μια ποπαρτίστικη αντίληψη που είναι μετά το 1960-20ος αιώνας. Έχουμε τη δική του προσωπική άποψη. Ο Γιώργος είναι ένας εξπρεσιονιστής γλύπτης. Θυμηθείτε τα παιδιά της Διάφρα, την προηγούμενη δουλειά, όλο αυτό το φοβερό κοντράστο, ας πούμε, τα αποσκελετωμένα παιδιά πάνω σε ψευτολουικένς, πολυθρόνες, κόκκινες κτλ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε όσον αφορά την ρυθμική οργάνωση των όγκων μέσα στο χώρο. Το βλέπετε. Βλέπετε ακόμα και την αρχιτεκτονική αντίληψη και την κρυμμένη γεωμετρία, αλλά και την έντονη θεατρικότητα. Το ότι εκεί και εκεί με προλάβανε αυτό το σχέδιο. Ως προς το ποια είναι η πρώτη σύλληψη και πώς μετά αυτό το πράγμα γίνεται από την πίσω πλευρά. Νομίζω ότι μπορεί να λύσει σε αυτή την, εποχή, την όποια έτσι, απορία με έχετε. Με αυτή την ηλικία. Το ότι προσεγγίζει το μύθο, όχι σαν τον Ντομιέ, καρικατουρίστικα, ούτε σαν, ας πούμε, έτσι, με μια ασέβεια, αλλά με τόσο ουσιαστικό τρόπο, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα της γλυπτικής μας τις τελευταίες δεκαετίες και γι' αυτό τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.